μία επιστήμονας η οποία έχει πολύ βαθιά γνώση αυτών των θεμάτων, η κυρία Ειρήνη Σταματούδη, είναι καθηγήτρια πολιτιστικής κληρονομιάς της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, πιο εξειδικευμένη πάνω σε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι δύσκολα θα καταφέρουμε να βρούμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε, κύριε Σταματούδη. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Κακούση, κυρία Λιβαθινού, και στους ακροατές σας και τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα εδώ ξαναζεσταίνεται το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Μια επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Λονδίνο σίγουρα ξαναφέρνει στην επικαιρότητα το θέμα των γλυπτών, για τα οποία φαίνεται ότι γίνονται και πραγματάκια τα οποία δεν τα μαθαίνουμε. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει όχι ικανοποιημένος από την πορεία των συζητήσεων, αλλά και το αντίθετο θα ήταν παράδοξο, θα έλεγα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει υπάρξει τεράστια πρόοδος, παρόλο που δεν μπορεί κανείς να τη δει με γυμνό μάτι, διότι δεν μπορεί κανείς να μαθαίνει τι γίνεται πίσω στις διαπραγματεύσεις. Όμως η επιτυχία, πιστεύω, του κ. Μητσοτάκη είναι ότι επέμεινε και έφερε το θέμα ξανά και ξανά και ξανά. Και βλέπουμε ότι σε όλες τις επισκέψεις του στο Λονδίνο το θέμα αυτό επανέρχεται. Ξέρετε, η τεράστια πίεση βοηθάει πάρα πολύ, διότι για αυτό το θέμα διαπραγματευόμαστε κυριολεκτικά 40 χρόνια. Και βλέπουμε ότι έχουμε ξεκινήσει από μια τελείως αρνητική στάση της Βρετανίας, η οποία αρχίζει σιγά σιγά να κάμπτεται. Και πλέον τα τελευταία χρόνια υπάρχει το εξής παράδοξο. Ενώ ως τώρα οι κυβερνήσεις ήταν σχετικά θετικές και το μουσείο ήταν αρνητικό, αυτή τη στιγμή φαίνεται το μουσείο να είναι λίγο πιο θετικό από ότι η κυβέρνηση. Οπότε εδώ πέρα γίνεται πραγματικά μια τεράστια προσπάθεια. Έχουν ακουστεί διάφορα και ακούγονται διάφορα κατά καιρούς γιατί οι Βρετανοί δεν δίνουν πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και βέβαια τα επιχειρήματα των Βρετανών έχουν αλλάξει κατά καιρούς, έχουν εξελιχθεί. Όπως έχουν εξελιχθεί και τα δικά μας επιχειρήματα. Δεν λέμε αυτό που λέγαμε επί Μελίνας Μερκούριο ότι δώστε τα γιατί είναι ελληνικά, αλλά λέμε ότι δώστε τα διότι εδώ ανήκουν και μπορεί καλύτερη η ανθρωπότητα να υποφεληθεί βλέποντας τα ενωμένα παρά διασπασμένα. Και γι' αυτό ήταν και πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι τι θα γινόταν δηλαδή αν είχαμε τη Μόνα Λίζα στα δύο σπασμένη μεταξύ δύο μουσείων, θα ήταν καλύτερα. Δεν ήταν τυχαίο αυτό το επιχείρημα του Πρωθυπουργού. Είναι ένα επιχείρημα που τα τελευταία χρόνια προβάλλει πάρα πολύ έντονα η Ελλάδα σε απάντηση του βρετανικού επιχειρήματος που έχει αλλάξει. Δεν λένε πλέον οι Βρετανοί θα διάσουν το μουσείο μας ή θα διάσουν τα μουσεία του κόσμου. Έχουν κατά κάποιο τρόπο ξεπεράσει αυτό το επιχείρημα. Άρα, κυρία Μιλάνε Σταματούδη, για κάτι βλέπετε τελείως διαφορετικό. Σωστά, γιατί και σε προηγούμενη σύνδεση που είχαμε μαζί σας μιλάγαμε τότε πολύ διαφορετικά και πώς αντιμετωπίζει και βλέπει ο βρετανικός τύπος και η βρετανική κυβέρνηση το θέμα αυτό με την επιστροφή των γλυπτών στη χώρα μας. Τώρα λοιπόν εσείς βλέπετε ότι υπάρχει μία αλλαγή πάνω σε αυτό. Όμως το βλέπετε αυτό να έρχεται σιγά σιγά και η συμφωνία. Δεν σας υπάρχει το πρωί. Θέλει να ρωτήσει αν θα ζήσουμε για να το δούμε. Αλλά θα γίνει αυτό κάποια στιγμή όμως. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο γρήγορα θα υποδοθεί, αλλά ένα είναι πλέον σίγουρο, ότι όσο η πίεση αυξάνει, τόσο αυξάνουν και οι πιθανότητες. Κυρία Σταματούδη, μία ερώτηση. Εσείς θα προκρίνατε μία λύση η οποία θα έλεγε ότι ωραία, θα σας τα δανείσουμε για 50 χρόνια. Δηλαδή να έρθουν οι Βρετανοί και να πούνε στην Ελλάδα, πάρετε τα 50 χρόνια, έχετε να τα εκθέτετε ενιαία, όπως λέτε κι εσείς, στο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι μετά από 50 χρόνια πιθανότητα θα επιστρέψουν, γιατί η κυριότητα είναι δικιά μας. Γιατί ο Πρωθυπουργός το έχει συζητήσει αυτό στο παρελθόν, πρέπει να σας πω έτσι, και το έχει πει και ο ίδιος στις συνεντεύξεις του. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ακριβές και θα σας πω γιατί. Γιατί το επιχείρημα της Ελλάδας, και το οποίο δεν έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια με οποιαδήποτε κυβέρνηση, είναι πως όταν τα μάρμαρα επιστρέψουν στην Ελλάδα, επιστρέφουν για να επανενωθούν. Τι θα γίνει δηλαδή μετά, θα τα σπάσεις και θα τα πας πίσω? Ίσως αυτό το οποίο να έχει ακουστεί και μερικοί το συγχαίουν είναι ότι θα μπορούσαμε να δεχτούμε τα μάρμαρα με ανανεούμενα δάνεια. Αυτό δεν το λέω, αυτό γιατί λέω. Είναι ως μία άποψη. Δεν σημαίνει ότι με ανανεούμενα δάνεια, γιατί το λέω? Διότι ακούω πολλές φορές από τον τύπο ότι η Βρετανία και το Βρετανικό Μουσείο συγκεκριμένα αρνείται να δώσει πίσω αντικείμενα γιατί δεν του επιτρέπει το νομοθετικό του καθεστώς και τα λοιπά. Αυτό δεν είναι αληθές. Ναι. Το Βρετανικό Μουσείο έχει επιστρέψει αντικείμενα. Έχει επιστρέψει τη μάσκα της Κουαμάκε, έχει επιστρέψει τους Louis Chessmen, έχει επιστρέψει, αλλά πώς τα έχει επιστρέψει? Με ανανεούμενα δάνεια. Τι είναι τα ανανεούμενα δάνεια? Δανεικά και αγύριστα, να το πω στην καθομιλουμένη. Γιατί δανεικά και αγύριστα, ιδιαίτερα στη νομική επιστήμη, δεν υπάρχει. Υπάρχει κυριότητα και υπάρχει και το δάνειο. Άρα, εσείς λέτε ότι μπορεί να πάμε σε μια διαδικασία που θα τους πούμε φέρτε τα και μετά δεν θα τα γυρίζουμε?
Όχι. Εγώ δεν λέω ότι θα πάμε σε μια τέτοια διαδικασία. Εγώ λέω ότι διάφορα πράγματα που έχουν ακουστεί κατά καιρούς, και δεν λέω ότι αυτή είναι επίσημη κυβερνητική απόφαση σε καμία περίπτωση, αλλά οι ιδέες οι οποίες έχουν πέσει στο τραπέζι είναι να μπορεί να γίνει και επιστροφή με ανανεούμενα αενάως δάνεια. Εσείς θεωρείτε ότι είναι σωστή, αυτό ρωτάω. Εσείς θεωρείτε ότι είναι σωστή αυτή η πρακτική? Είναι σωστή αυτή η επιλογή? Θα έπρεπε να την εξετάσει η ελληνική κυβέρνηση? Εμένα προσωπικά θα με βόλευε οποιαδήποτε επιλογή θα επέτρεπε στα Μάρμαρα να εκτεθούν αενάως, διαρκώς στην Ελλάδα, κολλημένα μεταξύ τους. Ναι, αν αυτό θα το ονόμαζα ανανεούμενο δάνειο, επιστροφή, οτιδήποτε, δεν θα με απασχολούσε. Ναι. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι να δω τα γλυπτά ενωμένα. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Σταματούδη, το ένα έχει τεχνικά χαρακτηριστικά και το άλλο πολιτικά. Πρώτον, ποιος βάζει την τελική υπογραφή για την επιστροφή των Μαρμάρων, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας ή ο Βασιλιάς Κάρολος? Και δεύτερον, αυτά τα Μάρμαρα, τα γλυπτά τα οποία θα φύγουν από το Βρετανικό Μουσείο και τα οποία είναι τα πρώτα σε δημοφιλία και σπουδαιότητα στο συγκεκριμένο μουσείο, με τι θα αντικατασταθούν εκεί? Με κάποια ομοιώματα, με κάποια άλλα ευρήματα της εποχής? Τι ακριβώς λέει το Βρετανικό πλάνο σε αυτή την περίπτωση? Πολύ καλές ερωτήσεις σας, κύριε Παπαγιάννη. Να απαντήσω ότι ο Κάρολος δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα, όπως θεωρητικά δεν έχει και ο Πρωθυπουργός. Ο μόνος που είναι αρμόδιος να απαντήσει επί του θέματος είναι το Βρετανικό Μουσείο, και γι' αυτό κατά καιρούς το Βρετανικό Μουσείο έλεγε βγάλτε την υπόθεση από την UNESCO, έλεγε στην Ελλάδα, και αφήστε τα δύο μουσεία να μιλήσουν μεταξύ τους, και αυτό το ήθελε για να αποφύγει τις διεθνείς πιέσεις. Οπότε το γεγονός ότι μιλάει κανείς με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας είναι γιατί θέλουμε ο Πρωθυπουργός να ασκήσει πίεση στο Βρετανικό Μουσείο. Αλλά το Βρετανικό Μουσείο είναι εκείνο το οποίο αποφασίζει νομικά. Το επόμενο ερώτημά σας, αν σε περίπτωση, δεν το ξέρω τι γίνεται και δεν μπορεί κανείς να το ξέρει, αν σε περίπτωση ζητήσει κάτι το Βρετανικό Μουσείο, πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα να δώσει κάτι η Ελλάδα. Τι? Και αυτό το οποίο κάποια στιγμή θα μπορούσε να δώσει περιεδόμενες εκθέσεις. Δηλαδή να πούμε ότι κάθε δύο χρόνια θα τους στέλνουμε μια σημαντική έκθεση, η οποία τέλος πάντων θα φιλοξενείται στην Duveen Gallery, εκεί που φιλοξενούνται σήμερα τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Μια σημαντική συλλογή, εν πάση περιπτώσει. Χωρίς να μένει μόνιμα στο Βρετανικό Μουσείο, για να είμαι ξεκάθαρη. Εννοώ εκθέσεις, γιατί ως τώρα το Βρετανικό Μουσείο είναι σε ένα εμπάργκο. Δεν στέλνει η Ελλάδα εκθέσεις στο Βρετανικό Μουσείο. Στέλνει σε όλα τα άλλα μουσεία της Βρετανίας, μάλιστα, όχι στο Βρετανικό Μουσείο. Πάντως, πριν από 10 χρόνια ακουγόταν ουτοπικό. Δηλαδή, αν κάποιος έκανε μια τέτοια συζήτηση σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, δεν θα την έβλεπε κανένας, γιατί θα γελάγαν όλοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε αρχίσει και σκεφτόμαστε ότι αν έρθει εκείνη η μέρα, θα είμαστε όλοι στους δρόμους. Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι, κύριε Κακούση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αγγίζει τις καρδιές των Ελλήνων και τις αγγίζει, διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι δίκαιο, και γι' αυτό η διεθνής γνώμη αυτή τη στιγμή υποστηρίζει την Ελλάδα και όχι τη Βρετανία, αλλά και το δημόσιο αίσθημα το Βρετανικό είναι υπέρ του ελληνικού αιτήματος. Μακάρι να γίνουν όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Σταματούδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.